προς τις τράπεζες, τους διαχειριστές δανείων, το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό που προτείνουν όλοι οι ειδικοί είναι να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις έως 420 ή 240 δόσεων. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μονόδρομος. Τελείωσε. Ο εξοδικαστικός πλέον λειτουργεί πλατφόρμα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο το οποίο έχουμε και θα πρέπει όλοι οι οφειλέτες προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες, αλλά ιδιαίτερα προς το δημόσιο, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι τέτοιο, να το εκμεταλλευτούν. Λειτουργεί, δίνει λύσεις. Οι λύσεις που δίνει είναι αυτοματοποιημένες με βάση έναν μαθηματικό αλγόριθμο, δεν μπαίνει δηλαδή ανθρώπινο χέρι. Και φτάνει μέχρι τις 240 δόσεις. Μάλιστα. Και ευκαιρία εδώ να πούμε λιγάκι στους τηλεθεατές μας ότι δεν είναι δεδομένο ότι όλοι θα πάρουν τις 240 δόσεις. Το αν θα πάρεις 240 ή 200 ή 68 ή 120 εξαρτάται από την οικονομική επιφάνεια της κάθε επιχείρησης ή του κάθε φυσικού προσώπου. Έχεις ακίνητη περιουσία. Έχεις εισοδήματα, δεν έχεις, τι ύψος είναι, ποια είναι η ακίνητη κοινωνική περιουσία σου, ποιο είναι το ύψος της οφειλής σου σε σχέση με τα προηγούμενα δεδομένα που σας είπα. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από τον μαθηματικό αλγόριθμο για να δώσει τελικά μια λύση την οποία υποχρεούται το δημόσιο να την ακολουθήσει. Το δημόσιο, τα λέω, εννοώ και φορεία και ταμεία ασφαλιστικά. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις προβλέπεται και μερική διαγραφή οφειλών προς το δημόσιο έως 75%, ενώ έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την δημόσια αρχή. Οι τράπεζες έχουν τέτοιες νομικές υπηρεσίες, υπάρχουν τόσα νομικά εργαλεία που μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα που να μας μπλοκάρουν, ας πούμε, να μας μπλοκάρουν τους λογαριασμούς μας. Αλλά εγώ θα πω, ας πούμε, το πιο απλό, το ότι θα είσαι έστω υπηρεσία. Δεν θα βγαίνει από εκεί με όλες αυτές τις οφειλές, τις διαταγές, πληρώμες κτλ. Και δεν θα μπορείς να κάνεις απλές συναλλαγές. Δηλαδή, θέλεις να πάρεις να βγάλεις μια κάρτα, θέλεις να πάρεις ένα δάνειο αύριο μεθαύριο, γιατί πολλοί κόσμοι σκέφτεται το σήμερα. Δεν σκέφτεται μετά από 5, 10, 15 χρόνια. Θέλεις να κάνεις κάτι στην επιχείρησή σου. Θέλεις να πάρεις το πιο απλό που λέω πάντα. Να πάρεις ένα κινητό τηλέφωνο με δόσεις, από αυτές τις εταιρείες, τις μεγάλες. Να πάρεις ηλεκτρικά ήδη με δόσεις. Δεν θα μπορείς. Άρα είσαι μπλοκαρισμένος.